Καταρχάς, να πούμε ότι το δικηγορικό σώμα δεν ήταν αντίθετο στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας υπό κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή, την κατάρτιση των ειρηνοδικών και την επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Αυτά όλα απαιτούν ένα εύλογο χρόνο. Αυτός ο χρόνος δεν δόθηκε. Αντίθετα, είχαμε μία νομοθέτηση προ 4 ημερών για ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη από 16 Σεπτεμβρίου, τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, τροποποίηση του οργανισμού δικαστηρίου. Φοβάμαι ότι υπό αυτές τις συνθήκες το εγχείρημα είναι επίφοβο. Πώς το ορίζετε αυτό? Θεωρώ ότι η στόχευση που είναι η επιτάχυση και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης δεν θα επιτευχθεί μέσω αυτής της διαδικασίας. Εάν δεν έχουμε υποδομές, αν δεν έχουμε ακροατήρια, αν δεν έχουμε δικαστικούς υπαλλήλους, δεν μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα της δικαιοσύνης στο βαθμό που όλοι επιθυμούμε. Σήμερα έχουμε μια αποχή συμβολικού χαρακτήρα. Είναι μια υπενθύμηση όσων εγκαίρως είχαμε επισημάνει προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντως, η καθημερινότητά σας δυσκολεύει. Πρακτικά είναι πρακτικά ζητήματα που αφορούν, σχετίζονται με τους δικηγόρους και αμέσως μετά με την απονομή της δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι? Η καθημερινότητα δυσκολεύει γιατί είναι γνωστό το πρόβλημα του Ηρακλείου στην προκειμένη περίπτωση σε σχέση με την έλλειψη ακροατηρίων. Συνεχώς το πρόβλημα επιτείνεται μέσω της νέας διαδικασίας.